Όποτε μας σκοτώνουν θα μεγαλώνουμε κατά ένα χρόνο. Συν 6 χρόνια, 59 χρονών με σύλλικας. Δεν μου δίνει το εφάπαξ ο κούλης. Μας κόψανε τις συντάξεις. Θα βγούμε στη σύνταξη και ακόμα πολεμάμε στο δρόμο για τη σύνταξη. Ήταν τόσο δύσκολο οι developers να φτιάξουν ένα multiplayer mode. Θα μου πείτε τώρα στα σχόλια, όχι μάνο, αυτού του είδους τα games δεν είναι για multiplayer. Σιγά που θα υδρώσει ο άλλος να βάλει ένα online. Σε κάποιο το κεφάλι θα σκάσει το μπουκάλι τώρα. Α, σε αυτονού. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να φάμε ξύλο. Λοιπόν, θα παίξουμε το Sifu, ένα beat 'em up, το οποίο έχει αναπτύξει η γαλλική εταιρεία ανάπτυξης Slow Club. Και είναι κάτι σαν το Dark Souls των beat 'em up, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Ελένα, άμυνα. Πρώτη φορά το παίζω. Τι, και τα δύο μαζί. Ω, καλά, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα με το σενάριο, έχουμε μια συμμορία από 5 άτομα, τα οποία επιτίθεται σε μια σχολή. Θα σας το εξηγήσω μετά, γιατί άμα σας πω ακριβώς τι έγινε θα είναι λίγο spoiler. Λοιπόν, με τρίγωνο και κύκλο ουσιαστικά κάνει την τελική λαβή και Ελένα είναι άμυνα. Και επίσης δεν είναι όλες ιδανικές, κάποιες είναι unbreakable. Αυτός που ελέγχουμε τώρα μάλλον πρέπει να είναι ο κακός. Όπα. Light τετράγωνο, τρίγωνο, heavy. Λοιπόν, η τεχνική είναι kung fu, εντάξει, εγώ μέχρι καράτε έχω πάει. Τους τσάξεις στο ξύλο όλους. Εν τω μεταξύ λέγεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών που το έχουν παίξει δεν έχουν καταφέρει να περάσουν από το δεύτερο level. Βέβαια, πριν πηδήξουμε το φράχτη, να πούμε ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί για PC, PS5 και PS4 και αν το παίζετε στο PC, κάθε PC gamer οφείλει να έχει τα Windows αυθεντικά. Έτσι λοιπόν, γιατί να μην αποκτήσετε Windows από το VIPKeySale.com αφού έχουν μόλις 12 ευρώ. Απλά μπαίνετε στα links που υπάρχουν στην περιγραφή και θυμηθείτε να γράψετε τον κωδικό GAME στο checkout για να πάρετε την έκπτωση των 12 ευρώ. Επίσης, το site έχει και Windows Office. Για παράδειγμα, τα Office του 2016 έχουν 24 ευρώ. Εγώ χρησιμοποιώ Office του 2003, παρένθεση, γιατί είμαι και πολύ boomer. Αλλά μια χαρά κάνεις τη δουλειά σου, είναι ακριβώς το ίδιο. Η Microsoft τα πουλάει όλα αυτά στα 200 κάτι ευρώ. Ποιος ο λόγος να μπεις από τη Microsoft? Όχι, θα μπεις στο VIP Key Sale. Link στην περιγραφή, γράφετε τον κωδικό GAME στο checkout και ευχαριστούμε για τις αγορές σας. Και πάμε να κάνουμε τη μαντραπίδα μας. Πώς τον πετσόκοψε έτσι? Λοιπόν, αυτός είναι ένας από τους παρτενέρ μας. Είμαστε 5 άτομα και έχουμε κάνει ντου σε μια σχολή. Οι κακομύριδες εδώ μαθαίνουν πολεμικές τέχνες και εμείς τους πλακώνουμε στο ξύλο. Αυτή η τύπη που ελέγχουμε τώρα είναι η κακή της υπόθεσης. Τα γραφικά είναι απλά, αλλά κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Λοιπόν, με το R2 τρέχουμε. Ναι, πολύ καλό αυτό, γιατί βαριέμαι να περπατάω κιόλας. Χα! Ήρθε η ώρα για ξύλο, μαγκές. Όπα, μαλάκα, μας το σκάσε. Μας το σκάσε, σου λέω! Πάει κι αυτός. Όλους αυτούς θα τους πλακώσουμε στο ξύλο. Λοιπόν, το βρήκα το κόλπο, παιδιά. Τους απίζεις το ξύλο πριν ακόμα σου ρίξουν γροθιά ή κλωτσιά. Έλα, κάνε ρε, φίλε, μπλοκ. Όπα, κάτσε, αυτός είναι στα τελευταία του. Αυτή τι είναι. Τους έχουμε τσακίσει όλους. Δεν υπάρχει loot από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον μέχρι για τώρα. Μπορεί αργότερα να έχει. Είμαστε στην Ιαπωνία. Τώρα αυτός που ελέγχουμε πρέπει να είναι ο Γιάνγκ, λογικά. Ο αρχηγός. Οι άλλοι λέγονται Φαγιάρ, Σιν, Κουρόκι και Γιν Φέγκ. Ναι, είμαστε ο Γιάνγκ. Και αυτοί είναι βασικά οι δάσκαλοι της σχολής. Τώρα θα πέσει ξυλίκι και θα έχουμε να κάνουμε λογικά με boss fight. Θα δυσκολέψει λίγο η μάχη. Εν τω μεταξύ, το concept είναι ότι όταν θα ελέγξουμε βασικά τον πρωταγωνιστή, όποτε μας σκοτώνουν θα μεγαλώνουμε κατά ένα χρόνο. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα, τώρα ελέγχουμε τον Γιάνγκ που είναι ο κακός. Πάμε τώρα. Hold L2. Select point. Τι φάση. Με το L2 λοιπόν κάνει κάτι σαν focus κίνηση ή whatever. Α, αυτός κάνει πολύ καλές αποφυγές επίθεσης, κάτι που δεν το κάνανε οι άλλοι. Άλλοι τρώγανε να τσουβάλει ξύλο. Λοιπόν, not enough focus bar. Okay, πρέπει να γεμίσουμε λοιπόν το focus μας. Εδώ, παιδιά, αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Βλέπετε πόσο καλά μπορεί ο εχθρός και αποφεύγει επιθέσεις. Οπότε πρέπει να πετύχουμε το κατάλληλο counter. Ναι! Τι έγινε τώρα?
Α, είναι επόμενο στάδιο μάχης. Φίλε, είναι πολύ σκληρός Καργιόλης. Και εντωμεταξύ είναι, ξέρετε, υπόθεση τιμής. Δηλαδή δεν πλησιάζει κανένας άλλος. Είναι μόνο οι δυο τους. Τους αφήνουν να παλέψουν. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Κίνα πριν από 8 χρόνια. Ωραία, σιγά σιγά του κόβουμε. Οκ. Okay. Double palm! Πολύ μπλοκ πέφτει. Ναι, το έκανα evade. Ναι, έπιασε. Πω πω πω, έχω γίνει μάστερ στο Kung Fu. Πω πω, του σκάσε κίνηση, φίλε. Σκληρή. Τον έδειξε κάτω, τον μάστορα, και εδώ είναι ένας τύπος ο οποίος κρύβεται σε ντουλάπα, κάτι τέτοιο. Ο μικρός μαθητούλης, ο οποίος άμα θα βγει έξω, θα τον σαπίσουν στο ξύλο, άμα δεν προλάβει να ξεφύγει. Οπότε, ελέγξαμε τους κακοποιούς, πλακώσαμε στο ξύλο μια σχολή, 5 άτομα. Διαλέγουμε το χαρακτήρα, αγόρι κορίτσι. Πού είναι η Ανίτα Σαρκίσιαν να παραπονεθεί ότι δεν υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από αγόρι κορίτσι εδώ πέρα για να επιλέξουμε. Δεν γίνεται. Και εδώ είναι κακοποίη. Τώρα τι φάση, βγήκαμε από την ντουλάπα. Όχι, θα μας σκοτώσει. Τι παίχτηκε τώρα. Έζησε ο μικρός. Ω, τον πατέρα του σκοτώσανε. Αυτός που είχε τη σχολή είναι ο πατέρας του. Ο πατέρας μας βασικά, γιατί είμαστε ο πρωταγωνιστής. Και τώρα σιγά σιγά μας δείχνει που μεγαλώνουμε. Αρχικά εφηβεία. Α, θέλει απόκρουση και directional throw. Έλα, έχω γίνει μάστορα στο Kung Fu τώρα. Λοιπόν. Άντε, γεια. Έλα, επόμενος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Palm strike, κάτω πάνω. Έλα, τώρα έχει αρχίσει και γίνεται. Όντως τώρα. Και άντε να τα θυμάσαι όλα αυτά, πρέπει να έχεις ολόκληρη βίβλο. Πάρτα κι εσύ. The CEO. Down attack hold. Κρατάμε πατημένο τον κύκλο και τους χτυπάμε όταν είμαστε κάτω. Τις λείπει το ένα χέρι. Όταν πέφτουνε κάτω λοιπόν μπορούμε και τους χτυπάμε κρατώντας πατημένο τον κύκλο, ωραία. The leader! Τι, ας σκοτώσουμε από τώρα τον Γιάνγκ, τι θα κάνουμε μετά ρε παιδιά. Τελειώνει το παιχνίδι. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Έχω κάνει άμυνα, αλλά η κλωτσιά είναι unbreakable. Οπ, να το. Αλλά μόνο στο training το σκοτώσαμε. Το σύφου, παιδιά, διαρκεί 10 ώρες, έτσι. 10 ώρες τα πλακώνεσαι στο ξύλο. Τώρα, πώς αυτό έχει πάρει τόσο υψηλές βαθμολογίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Review έχει ανεβάσει πάντως ο Ερμίστερ Βίση στο gamer.gr, οπότε μπείτε στο link της περιγραφής για να το δείτε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Φαγιάρ. Ναι, αρχίζουμε τώρα και έναν-έναν αυτούς που ήταν μέλη της συμμορίας τους κυνηγάμε. Skill 3. Α, εδώ αποκτάμε και skills. Focus attacks, strong sweep focus, snap kick. Και αυτές είναι πιο απλές κινήσεις. The squats, δεν είναι η πρώτη αποστολή. Λοιπόν, από εδώ έχουν μπλοκάρει την είσοδο στο warehouse, οπότε θα πάμε από εδώ λογικά. Get lost, ρε μαλάκα. Αυτή για πρωινό, έτσι. Μου αρέσει, το παίζει και μάγκας. Δεν ξέρουμε ποιον έχει να κάνει. Δεν μας ενδιαφέρει το level score, μας ενδιαφέρει να τους τσακίσουμε στο ξύλο. Και αυτά, κύριοι, είναι τα beat'em up το 2022, έτσι. Καμία σχέση με τα beat'em up τα οποία παίζαμε στα arcade και που είχαν λιγότερα κουμπιά. Εδώ πρέπει να είσαι άρχοντας. Πρέπει να καταφέρεις να πετύχεις σωστούς συνδυασμούς κουμπιών. Και να πω και τη μαύρη μου αλήθεια, θα προτιμούσα το Sifu να έχει και ένα multiplayer mode στο οποίο να παίζεις στο 1v1 και να πλακώνεσαι με έναν άλλο. Γιατί όχι, δηλαδή, γιατί να είναι μόνο single player, δεν καταλαβαίνω αυτό. Ήταν τόσο δύσκολο οι developers να φτιάξουν ένα multiplayer mode. Θα μου πείτε τώρα στα σχόλια, όχι μάνο, αυτού του είδους τα games δεν είναι για multiplayer. Σιγά, σιγά που θα ιδρώσει ο άλλος να βάλει ένα online, ένα peer-to-peer, να συνδέεσαι σε μένα και απλά να πλακώνεσαι, ένα V1, ή να πλακώνεστε ομάδα, συμμορία. 2v2, 3v3. Έτσι να περνάει η ώρα. Ότι δηλαδή θα σου πει ο reviewer στο γραπτό review ότι α, έκανες βλακεία που έβαλες τέτοιο χάλια multiplayer, δεν άξιζε, είναι πρόχειρο δουλειά. Ενώ αν δεν βάλεις καθόλου multiplayer δεν τρέχει τίποτα. Βλακεία του reviewer θα είναι. Έπρεπε να υπάρχει ένα υποτυπώδες έστω multiplayer. Για αυτούς που θέλουν να δουν πόσο καλή είναι, να υπάρχουν και leaderboards και τέτοια. Το πάρουμε το μπουκάλι. Το πρώτο μας όπλο. Βασικά πρέπει να πηγαίνεις και πάνω. Σε κάποιο το κεφάλι θα σκάσει το μπουκάλι τώρα. Α, σε αυτού νου. Ωραία. Όπω φίλε, δεν πρόλαβε να ρίξει μισή γροθιά. Ας σου πω εγώ τώρα τι κάνω εδώ μέσα.
Αυτός πρόλαβε να ρίξει μισή γροθιά στον αέρα όμως. Τατουατζής στο παίζεις και μάγκας. Θα φύγουμε απέναντι τρέχοντας έτσι και θα πηδήξουμε. Οκ, καλά πήγε αυτό. Κοπελιά, έλα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, το AI είναι εντελώς γελίο στους απλούς εχθρούς. Μόνη δυσκολία είναι στα μπόσεις. Αυτός εδώ κάτι έκανε. Αλλά δεν κάνουνε καν άμυνα. Purple mist. Α, είναι ναρκωτικό αυτό. Ας πάρουμε και ένα μπουκάλι έτσι. Να κάνουμε ότι πίνουμε. Θα σκάσει το κεφάλι κάποιου κι αυτό. Με είπε κλόουν ο μαλάκας. Δεν έχει καμία σημασία τι θα πεις. Ούτως ή άλλως ξυλίκι θα πέσει. Άμα είναι λωστός, στο καλό. Ας το πάρω για όπλο να δω τι μπορεί να γίνει. Μαλάκα. Ωρε φίλε, πολύ damage. Α, ναι, ξέχασα. Πάει αυτός. Όπα. Και μου κάνει break και το χάνω το όπλο. Αλλά το ξαναπήρα. Πάρτο. Εν τω μεταξύ είναι ένα περίεργο πράγμα. Όλες οι συμμορίες ξέρουν κουνγκ φου. Ή στο περίπου βασικά, μερικοί δεν ξέρουν κουνγκ φου. Τι έγινε, πέθανα! Δεν το πρόσεχα. Τώρα λοιπόν έχω μεγαλώσει κατά ένα χρόνο. Swing focus 360 for staff weapons. A white attack capable of knocking down multiple enemies. Το spin hook kick μου αρέσει. Τρεις φορές τρίγωνο. Α, ήμασταν 20 χρονών και γίναμε 21. Okay. Θα τα έχουμε τα χρονάκια μας μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Τεντώνεσαι, τσιμπατίν. Οπό φίλε, πολύ damage. Καλώς τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, τις ίδιες φάτσες βλέπουμε. Από ένα σημείο και μετά επαναλαμβάνονται οι ίδιες φάτσες. Όπα, αυτός είναι καινούριος και είναι λίγο μπάντας. Τώρα τις φάγαμε. Έλα. Έλα. Πήρα πίσω. Καλή φάση. Έλα, αγόρι μου! Έλα. Όπα, τι παίχτηκε τώρα. Ω, unbreakable επίθεση. Μου σπάσε στα νεύρα. Θέλω να πάρω το λωστό. Ω, μαλάκα, με σκότωσε! Unbreakable ήταν αυτό, με μία κλωτσιά. Λοιπόν, 360 swing focus for staff weapons. Εντάξει, γιατί να μην ξοδέψουμε πόντους. Λοιπόν, αυτό το θέλω, όταν μας πρέχουν πίσω να κερδίζουμε πάλι την ισορροπία μας. Τελικά δεν πήραμε πίσω τον death, αυτό έλειπε. 22 χρονών γίναμε. Έχουμε επιλογές πάντως. Αυτός γιατί κάνει άμυνα με το λωστό. Άντε, γεια! Πάντως πολύ εύκολα πεθαίνουμε, δεν το περίμενα τόσο εύκολα. Νόμιζα ότι πρέπει να φάμε περισσότερες. Άμα συνεχίσει έτσι, το τέλος βλέπω να έχει την ηλικία την οποία είμαι σήμερα. Άμα αντέξω να παίζω μέχρι τότε. Pick one reward. Health gain των takedowns. Νομίζω πρέπει να σχάζος να πεισόχισε κάτι τέτοιο. Εννοείται, φίλε. Οπότε τώρα, όποτε σκοτώνουμε κάποιον, αποκτάμε health. Α, μας βοηθάει. Πρέπει να κάνουμε climb. Πού να ανέβουμε είναι το θέμα. Εδώ. Γεια σας. Έλεος. Παιδιά, αυτό αξίζει έτσι. Ανακτώ το health μου. Μου μυρίζει boss fight.
Πόπο, φίλε. Φιλαράκο, μπορείς να πολεμήσεις σίγουρα. Μαλάκα! 23 χρονών γίναμε. Ω, φίλε, άμα σηκώνει γροθιές. Ναι, ναι! Τι έγινε τώρα? Ωραίος. Αυτό πες να ήταν μίνι μποσάκι. Λοιπόν, εδώ είναι μαύρα λεφτά. Από ναρκωτικά τα τσιμπήσανε. Και προφανώς έχουν σκοτώσει και κόσμο. Αυτό το φάει ξύλο στην τουαλέτα. Ωραία, παιδιά, ανακτήσαμε health. Υπερπολίτιμο το skill. Οπ! Ω! Την κάτσαμε τη βάρκα! Άντε, στο πάρουμε και αυτό, αφού μας αρέσουν τα όπλα. Έλεος! Θέλω το όπλο σου! Εδώ! Take down, παίρνουμε λίγο health. Εδώ θέλουμε το όπλο του. Εδώ, 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 τελείωμα. Να πάρουμε το health οπωσδήποτε πριν πεθάνουμε. Εδώ, τελείωμα. Παίρνουμε και άλλο health. Και αυτός θέλει λίγο ακόμα. Παίρνουμε και άλλο health. Όχι, δεν παίρνουμε και άλλο health. Εδώ. Α, ανοίξουμε και κουβέντα, άντε. Ω! Μας πετσόκοψε. 26! Α, μέτρησε για δύο! Μεγαλώσαμε κατά δύο χρόνια. Έλεος. Α, τώρα θα μετρήσει κατά τρία. Κατά τρία θα μετρήσει το μεγάλο μα ηλικίες. Ό,τι να είναι. Πρέπει να σκοτώσω κόσμο για να πάρω πίσω τα χρόνια. Εδώ. Έλεος. Πάρε και το όπλο τώρα. Εδώ είσαι. Θέλω να κάνω πιο πολλά evade, παιδιά. Πήραμε κλειδιά. Οπότε με αυτά τα κλειδιά ανοίξαμε αυτή τη μεταλλική πόρτα και πάμε να δούμε τι έχει για τη συνέχεια. Σε ευνηδίασα, τσιμπάντα. Δεν έχει και κάποιο health να φας, καμιά πίτσα, κάνα σουβλάκι, κάτι. Έλεος! Έλεος, δεν μπορώ φίλε, άμα είναι πολύ δεν μπορώ. Περάσαμε και τα χρόνια του Χριστού. Εδώ, κάτω! Ω, ένα μποσάκι. Βασικά, αυτοί παίζανε μίνι μποσάκια. Ό,τι και να πούμε. Μαλάκα. Εδώ, στο τσακ του. Αλλά θα πεθάνουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, snap kick. Πάνω πάνω τρίγωνο. Άντε, άντε, πάρουμε και αυτή. Charge back fist. Εδώ. Ελπίζω να ακολουθεί μποσάκι μετά από σένα. Και αυτό που βλέπουμε είναι λογικά το πρώτο μεγάλο boss fight. Γιατί μέχρι τώρα αυτά που αντιμετωπίζαμε ήταν mini bosses. Ω, μαλάκα. Το σπάνω φαγιάρ. Ωραία. Ω, τι έκανε ρε φίλε, από μέσα πέρασε. Η πίστα είναι όπως τον βολεύει. Τώρα είναι τα ζόρια, συν τρία. Συν τρία χρόνια.
Τώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε μουσια. Να αρχίζουν να σπρίζουν τα μαλλιά μας. Ω, μαλάκα, πώς σπετσόκοψε έτσι. Έλα, μα πάω να χτυπήσω και... Και άλλος είχε ξεκινήσει ήδη την κλωτσιά, μα τον έχω χτυπήσει. Και η κλωτσιά με πιάνει, έλεος. Και συν 4 χρόνια τώρα, έχουμε πάει 43. Έχουμε γίνει... Πραγματικά, κοντεύουμε μεσήλικες. Πω, πραγματικά, ένα break-up και... Δεν αρκεί. Θέλει Έλενα και analog stick. Εδώ, αυτό που σας έλεγα. Γάματα. Μαλάκα, συν 5. Πόσο χρόνο μπορώ να πω, 100 χρονών. Εντάξει, βγάζω το πρώτο μποσάκι και αντίο ζωή. Δεν είναι αυτά τα games για μένα, πραγματικά. Όλος έχει βαρεθεί να με βλέπετε, μεταξύ. Να το! Τσίμπα το. Είναι η δεύτερη φάση του boss. Τσαντίστηκε. Έβγαλε και χατζάρα. Μασέτ. Πού είμαστε τώρα? Και καλά το σκοτώσαμε. Όχι. Και ξανά δώσ' του και άλλη ενέργεια. Α, ναι, θέλω τα focus μου. Ναι, να το, πάρτο. Χρησιμοποίησε και λίγο το focus, έλα. Έλα, πάρτο, πάρτο ρε μαλάκα. Και τον ξανασηκώνει το βλάκα. Αντί να τον κάτσει κάτω και να του γαμίσει ότι έχει και δεν έχει. Οπα, αχ. Okay. Rise. Rise και ξανά rise. Rise as and one. Όχι. Άντε πάλι. Πραγματικά είναι ό,τι πρέπει για να σας χαλάσει το DualSense και να αγοράζετε καινούριο. Πόσες θέλει επιτέλους. Έλα! Εντάξει, έχω καταλάβει τη λογική τώρα με το αριστερό analog. Ταυτόχρονα. Αχ, μαλάκια. Ταυτόχρονα κρατάω Ελένα και αριστερό analog εκεί είναι ok. Αλλά όταν έχει στάσει να μετράει το κάθε kill για συν 5 χρόνια ζωής, γάμισε τα, θα έχω γίνει παππού στο τέλος. Άντε, σήκω πάνω. Συν 6 χρόνια. 59 χρονών μεσήλικας. Πάμε για σύνταξη που να είναι. Δεν μου δίνει το εφάπαξ ο κούλης, μας κόψανε. Μας κόψανε τις συντάξεις. Θα βγούμε στη σύνταξη και ακόμα πολεμάμε στο δρόμο για τη σύνταξη. Ακόμα πολεμάμε στο δρόμο, δείτε εδώ. Πολεμάμε για τη σύνταξή μας. 59 χρονών, έλα. Τι 8 long years, μαλάκα, έχεις γίνει 60 χρονών. Μόνο 8 χρόνια περίμενες. Ωραία, αφού ήταν λοιπόν το πρώτο boss από ό,τι καταλάβαμε από το Sifu, έχει συνολικά 5 bosses, μπορείτε και εσείς να παίξετε το παιχνίδι. Το κατεβάζετε online από όσο γνωρίζω, κυκλοφορεί digital. Review αναλυτικό υπάρχει φυσικά στο gamer.gr από τον Ερμή. Ερμή, τι να σου πω, βαρέα και ανθυγιεινά παιδί μου για αυτό το παιχνίδι, να ξέρεις, δεν παλεύετε με τίποτα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πολύ που μείνατε συντονισμένοι για άλλο ένα gameplay video. Δεν κυκλοφορούν πάρα πολλά καλά games από εδώ και πέρα, θα περάσει αρκετό καιρό. Δηλαδή, εγώ από φετινές κυκλοφορίες αυτό που περιμένω με ανυπομονησία είναι το Starfield της Bethesda, το οποίο θα το παίξω σε PC εννοείται και όχι σε Xbox. Γιατί εντάξει, action RPG, keyboard mouse. Sorry, παιδιά, sorry, κονσολάδες, αλλά έτσι γουστάρουμε. Και από εκεί πέρα, αν βρούμε κάποιο που είναι πάρα πολύ αξιόλογο, θα το παίζουμε. Τώρα, τα βίντεο τα οποία θα ανέβουν τις επόμενες ημέρες. Ήδη ανέβηκε την Κυριακή που μας πέρασε το 10 χρόνια μετά. Έχουμε γυρίσει ακόμα αρκετά βίντεο 10 χρόνια μετά με τη Χριστιανά. Και θα ανέβει αυτή την Κυριακή βίντεο στο οποίο είμαι στο μοναστηράκι και σας ρωτάω σε γκάλωπ στο δρόμο καλύτερα και χειρότερα games κατά την άποψή σας. Έχουν γυριστεί 2 τέτοια βίντεο και εννοείται ότι έχουμε πάρα πολλά βίντεο 10 χρόνια μετά γυρισμένα με τη Χριστιανά. Αναλυτικά υπάρχει στο forum του gamer.gr μια λίστα με τα επόμενα βίντεο τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Η σειρά μπορεί να αλλάξει πάνω κάτω και θυμηθείτε ότι πρέπει να δείτε όλοι οπωσδήποτε το Assassin's Creed Odyssey, την παροδία με τους Jest, γιατί όταν φτάσει 100.000 προβολές θα ανέβει και το Part 2.
Και μετά από αυτό θα σας έχουμε παροδία The Last of Us Part 2. Όλα αυτά φυσικά αν τα βίντεο φτάσουν και τις αντίστοιχες προβολές, έτσι μην τα ανεβάζουμε και τα βλέπουμε μόνοι μας. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη. Κάντε subscribe και κλικ στο καμπανάκι να σας έρχεται και ενημέρωση για τα νέα μας βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Συγγνώμη, σου έρχεται ένας ντυμένος τέτοιος και θεωρείς ότι όντως θέλει να σε βοηθήσει να αγοράσεις κάτι και λες για Nintendo ήρθα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ η φάκη. Is it Halloween today? Why do you wear a mask? Do you know this is illegal? Άκου εδώ, είναι Halloween σήμερα, γιατί φοράς μάσκα, δεν ξέρεις τι είναι παράνομο. Όχι, πλέον είναι παράνομο να μην φοράς. Ναι, πραγματικά πώς αλλάζουν οι εποχές.